Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Όχι, γραφείο. Δεν σε ομορφιές. Στο μάκι του Μαλή, δεν βλέπεις πως έχει γίνει. Τι όμορφο παιδί. Μόνο τα απλά είναι απλά. Δεν είχα λεφτά εκεί για τα πάντα. Δεν το έχουμε δείξει ποτέ αυτό, το δείχνουμε πρώτη φορά για 30 δευτερόλεπτα και τι θα δείτε. Όπα, 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 τι είδα. Μαλάκες MR2. Πού πάει αυτό το MR2. Να ρε στο Ρέισον. Το παλιό το MR2 που μ' αρέσει. 1, 2, 3. Έλα, έλα το μίκρα. Έλα το μίκρα. Έλα το μίκρα. Τώρα πρέπει να φύγει. Ήρθαμε τρακατέλη. Έγινε δουλίτσα, ό,τι βλέπετε. Μισό λεπτό, το πάω εκεί. Αγόρι! Ράμπο! Δες, για να μην λερώ στα χεράκια σου. Φρεσκοπλημένο, φρεσκοβαμμένο. Και το κάτω μέρος. Ο δίσκος είναι στην Τούμπα όλη μέρα. Γυρνάω πίσω από το φορτικό, ψάχνω να τον βρω και δεν τον μπορώ να τον συναντήσω. Τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει εκεί. Πάω εκεί, έχω φύγει, πάω στο επόμενο. Μα το Θεό. Το έχει SES από πρωί. Και τώρα μου λέει στο επόμενο ώρα το φέρω σπίτι. Και δεν μπορούσα να περιμένω, ήρθα εδώ, θα πεταθώ, θα το ξαναφέρω. Ένα δίσκο 5 μέρες από την Κρήτη. Λες και ήρθε από Ταϊβάν. Γεια σας ρε παλικάρια. Άντε να κάνουμε μια βόλτα με το FD. Ο πρόεδρος που θα κάνω βόλτα με το FD είναι ο Μάστορας εδώ. Εσύ. Και θα ανοίξει. Θα ανοίξει το παράθυρο συνοδείου και θα πυροβολάς με το καλάστικο. Θα φωνάζεις. Είμαστε έτοιμοι με τον Αρσένη, Αυγέρη, Αρτέμη, να βάψουμε λίγο το μηχανοστάσιο, τη γέφυρα, εδώ τις γαζουνιές αυτές με σπρέι και εδώ την πλαϊνή πλευρά του μηχανοστασίου, η οποία στις θερμοκρασίες και από το τούρμπο βάλε, έχει κάνει. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι είμαστε στο Τρακατέλη, όλο το μαγαζί του είναι στεγνό, το βλέπετε, όλο το μαγαζί είναι στεγνό, δεν έχει νερά από κάτω πουθενά, okay. Και κάτω από το FD μου έχει λίμνη ρε μαλάκες, δεν κάνω πλάκα, δείτε, κάτω από το FD έχει νερά, όλο το μαγαζί είναι στεγνό και το FD είναι μουσκεμα από κάτω και δεν είναι από μένα από κάτι, δεν έχουμε βγάλει τα νερά τον καιρό, δείτε. Και βέβαια όταν ρώτησα τον Τρακατέλη, γιατί, μου λέει είναι επειδή ζει η φώκια μέσα. Ήθελε νερό λέει και έχει από κάτω νερά η φώκια. Δείτε μάγκες, όλο το μαγαζί είναι στεγνά, χαρά Θεού δεν έχει βρέξει εδώ και μια εβδομάδα και το FD είναι μουσκεμα από κάτω. Καταρχάς, όχι δεν έκανα βίντεο, τράβηξα ένα 3 λεπτό που το σήκωσα για να σε δούμε λίγο, για να γίνει 360. Κάτσε εδώ, το iPhone τραβάει, έτσι πάνω από εδώ. Έτσι. Μαλάκα τα πήρες εντελώς εσύ. Πάνω έτσι θα παίρνω. Και εγώ έτσι θα παίρνω. Αλλά πιο πάνω μένω. Αλλά και πάνω δεν έχουμε. Δες σε μαλάκα, τι παρατηρείς τώρα έτσι πως βλέπεις το αμάξι και όλο το άλλο μαγαζί. Τίποτα το τρελό, μια λίμνη κάτω από το FD όπως πάντα. Ναι ρε μαλάκα, όλο το χώρος είναι στεγνός και στο FD από κάτω έχει λίμνη. Τι φάση. Και ο Τράκας λέει ότι είναι επειδή ζει η φώκια. Επικός. Δες ρε μαλάκα, τι είναι αυτά. Θα το σμπρώξουμε πίσω τώρα, γιατί δεν κάνουμε δουλίτσα εδώ πέρα. Το σμπρώξουμε εκεί. Και ψεκάζουμε λίγο με το καθαριστικό όταν φύγει ότι έχει ξαναπέσει πάνω αυτά και βάφουμε. Και μπάφουμε. Δεν θέλει πολύ. Κάτσε, πρέπει να βγάλω τέτοιο. Αν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να έχει μόνο το λίμνη δηλαδή, αλήθεια. Και όλο το μαγαζί να στεγνώ. Γιάννη, για τη φώκια είναι το νερό! Αφού σου είπα είναι για τη φώκια από κάτω! Το μωρό! Τι δεν έφερα μασταρί! Δεν είχαμε εδώ, εγώ πρέπει να το φέρω. Οκ. Στα κορίτσια, αρχίδια, 5 ώρα κλειστά είναι. Έχεις καθόλου αστάρι? Σε σπρέι.
Γαμώ το, ξεχάσαμε τα στάρι μας. Εδώ ξεχάσαμε. Έχει στάρι πάνω. Α, ναι. Α, τέλεια. Σε σπρέι. Ναι, σε σπρέι. Λίγο να ρίξουμε και στο δίκτυο. Μέσα όπως ανοίξει μέσα την αποθήκη. Ναι. Τώρα. Θα ανοίξει η πόρτα από την μουσική και θα πεις πίσω. Αριστερά πάνω και η εξηγωνία. Εντάξει. Αυτό είναι το μαύρο μας. Το κόκκινο πού είναι. Ούτε το κόκκινο. Ε, μαλάκες είστε βλαμμένοι τώρα, πραγματικά. Αυτό έβαλε. Δεν τα έχεις στο αμάξι σου μέσα. Όχι. Το κόκκινο δεν έχεις στο αμάξι. Μαλάκες είναι στο γκαράζ. Ναι, το αμάξι ήταν στο κόκκινο. Όχι, τα έβγαλα για να βάψουμε τις γέφυρες. Και ναι. Τα τέτοια. Ξέρεις γιατί σε ακολουθεί πάλι. Τι μύρισε, εφαγές. Μήπως είναι σίγουρα στο αμάξι του. Δεν υπάρχει. Στα πόδια ήταν, ρε. Μαλάκα, τα έβγαλα έξω. Εντάξει, έχουμε εδώ το. Και αυτό ήταν δικό μας. Είναι δικό μας αυτό. Δικό μας. Α, το παλιό. Πάλι έφαγες, ρε, χοντρέ. Γι' αυτό έρχεται το σκυλί που πίσω σου μυρίζει και τι έφαγε και τις δύο αρχίδες. Καριόλα. Αυτά πατατάκια μου. Πέντε μέρες τέτοια πατατάκια τώρα. Πάρει κερά σου. Άντε, αστάρι έχουμε. Πάμε να κάνουμε τουλάχιστον τέτοια, ναι. Τη γέφυρα κάτω. Ωραία, μάνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν το έχω δημιουργήσει ποτέ αυτό. Όχι, είναι... γραφείο. Δες τις ομορφιές. Δες τις ομορφιές. Ξυρίχθηκε τι. Στο μάκι του μαλλί δεν βλέπεις που σε γίνει. Τι όμορφη παιδί. Ξυρίχθηκε, γεια, γεια. Μόνο τα απλά είναι να δεν είχα λεφτά εκεί για τα πάντα. Δεν έκανα διαφορά. Δεν το έχουμε δείξει ποτέ αυτό, το δείχνουμε πρώτη φορά για 30 δευτερόλεπτα και τι θα δείτε. Είδε τώρα σε μια φάση που όλα είναι πουτάνα, έχει ποτέ. Όχι, γιατί λένε φοβερό, αλλά δεν σε έχουν δει ποτέ να κάνει αυτέ τι μικρότητε. Αυτό δεν βοηθήσα καθόλου. Ναι. Όντω, θα χρησιμοποιήσε. Σε αυτά τον έμεσα. Τέλεια. Χαίρομαι. Λοιπόν, κλείνω. Πάλι βρακιά εδώ κάτω. Α, φορέματα τώρα. Άλλη. Άλλα μου στέλνει αυτά. Εδώ αλλάζουν άλλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα τελευταία του έψε κάτι και έφυγε κάτι εδώ πάνω. Η ώρα του. Τον κουλώδε. Αυτά εδώ. Φύγε τα από εδώ. Και όσοι γιατί λένε θα γρατζουνίσει είναι. Δεν έχει τίποτα. Σιλικόνι. Ωχ! Μαλάκα, πρέπει να βάλω και τέτοια. Α, εντάξει. Τέλεια. Έσπασε η φυσούνα. Η οποία έχει νερό μέσα. Τέλεια. Θα το πλύσουμε προχθές. Νερό με γράσο. Τέλεια. Το βλέπεις. Καμώτη. Τουλάχιστον έφυγε το νερό. Πρέπει να βάλουμε φυσούνα. Ναι. Πω, πω, πήρε και το γράσο που είχε μέσα και το έκανε. Τέλος πάντων. Δεν είναι λίγο μαλακία που είναι μαύρο. Που είναι άσπρο. Ναι, λίγο. Το άλλο ήταν γκρι το δικό μας, το μαύρο μάτ. Όχι, ήτανε, δεν ήταν μαύρο μάτ, ήταν Κώστας Grey FC. Κώστας Grey FC. Μήπως θα το αφήσω και να ρίξω εκείνο για να. Αν τον πει στο κόκκινο θα κάτσει καλύτερα με ένα πιο ανοιχτό χρώμα. Ναι. Ρίξω τώρα και αύριο θα ρίξει χρώμα. Μπορώ να έχεις και μία από το δικό μας αύριο. Καλλιτέχνη, σε ρίξτε. Το έχω, το έχω. Τώρα το χρυσούζεψα, μαλακία θα κάνει, δείτε. Γιατί? Όχι, ρίξα εκεί, ρε. Τώρα εδώ μπαίνει το άλλο από πάνω. Το ρίξω στα αρχίδια μου. Ποιο? Μπαίνει εδώ και βάζει, δεν φαίνονται αυτά εδώ από κάτω, αλλά δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Κάτσε. Τα ρε μαλάκα πολύ ανόρμα, αλλά νοιάζει να τα τρίψουμε αύριο. Όχι, κάμω το. Από κάτω είναι σκιάζει, δεν είναι. Εντάξει, μην κάτσε εδώ, δεν θα ψεκάσω άλλο. Κάνω και μια άλλη φύμετα. Να έρχομαι εγώ εδώ. Ού, ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, πήγα εγώ εκεί. Πώς μπορώ να σταρώθηκα εγώ. Έτσι, για βάση. Και εδώ. Τα μπεις και κάθονται βάσεις. Εντάξει, αυτό είναι κεράς προτέκτορα, ας πούμε. Δεν μας πειράζει. Αυτό να το ρίξω μία. Ποιο. Εντάξει. Σαν αλουμίνιο, άστο να. Α, εκεί πίσω.
Και το ψαλίδι έκανες. Πήγε λίγο πάνω, θα φύγει, εντάξει. Όχι, τα γράψματα μέσα. Είσαι λίγο έτσι να ζωντανέψει, ρε μαλάκα. Ναι, ρε, ζωντάνεψε. Σπαρταράει. Εννοώ το χρώμα να ξαναγίνει κόκκινο εκεί που ήταν λίγο καμένο, γιατί από εδώ είναι οκ το χρώμα με ένα πλύσιμο. Αρχίδι. Σπαρτάω όλα πέρα, τα ξέρω, μαλάκα, να το βάψουμε για τις προκοπές. Τι? Ναι, είχαμε ξερώσει πάλι όλο το αμάξι τώρα. Μισή ώρα δουλειάζει, ναι, ρε. Ποιο να ξερώσουμε όλα αυτά. Ναι. Θα ζώσε. Ναι, ρε. Έχει προγνωσία, ναι. Όπως και τα ηλεκτρικά του Σούπρα, ίδια δουλειά είναι. Κοίταξε από εκεί, έτσι πως είναι αυτά, μπορούμε να τα κάνουμε και αργότερα. Δηλαδή αφού μπει το μοτέρα, που εκεί δεν μας ενοχλεί, δεν έχει τουρμπό, ναι. Δεν έχει τίποτα. Ηλεκτρολογικά είναι, τα βγάζουμε κάποια στιγμή και τα κάνουμε. Από εκεί να το γαμίσουμε το τουρμπό τώρα που τώρα μας δίνει πάτημα με το... Ήρθαμε να δούμε κατά πόσο καταφέραμε να πετύχουμε το χρώμα. Στην κάμερα, βλέπετε ότι είναι σχεδόν ίδιο. Το θυμόμαι το μηχανοστάσιο ότι μου είναι μπορντό. Το βλέπετε. Το πετύχαμε κατά 90%. Οπότε τώρα που θα το ρίξω το σπρέι εκεί, αυτό εδώ, το μπορντό, το μέσα, το μηχανοστάσιο μου είναι διαφορετικό από το αμάξι έξω, νομίζω. Ναι. Περίπου. Είναι πιο μπορντό. Αλλά το πετύχαμε. Νομίζω είναι ίδια. Άρα με το μάτι, είδες. Οπότε εντάξει, δεν θα έχουμε θέμα που θα είναι ίδιο με το υπόλοιπο. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία. Έλα, έλα το μίκρα. Έλα το μίκρα. Έλα το μίκρα. Αααα, Μόνικα. No, Μόνικα. Μαλάκες, τι κάνει το μικρά, τι κάνει το μικρά. Ξυλιά, ξύλο σε όλους. Δεν ξέρω που να αλλάξω, τις τροφές δεν βλέπω. Όπα, 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 τι είδα. Μαλάκες, MR2. Πού πάει αυτό το MR2. Να restoration. Το παλιό το MR2 μου αρέσει. Αρρώστα τώρα, πού στο πηγαίνει αυτά. Όλα τα άλλα είναι καινούργια, αλλά αυτό το MR2 πηγαίνει. Γαμώ την τρέλα μου, χάσαμε το MR2. Τρολάθηκα τώρα. Έτσι θα περάσει τώρα. Μόνικα! Γαμώ. 12 o'clock midnight. Opel Experience. Για να δούμε. Εδώ έχουμε την κυρία. Περίμενα, σε πω. 3, 2, 1, βάρα. Ναι. Και έτσι βάζουμε μπροστά ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει από μίζα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, Opel Experience. Θα ξαναπάρει, ρε. Εντάξει. Φτάνει. Day 2. Ήρθε ο δίσκος της Φεστού. Με αυτό που θα πάρουμε όλα τα πράγματα. Θα μας γαμίσει. Μέσα στα σκουπίδια. Να κρυφτώ, να κρυφτώ. Πέρασα εγώ, πώς ο Στέφανος τα κάνει αυτά. Τον έδωσε στεγνά, Στέφανες, ωραία. Ναι, βγήκα και το είδα. Με απειλή. Μα έγραφε, Στέφανος, εγώ δεν πέρασα τίποτα. Δεν έχει. Κατευθείαν φώτο ΣΥΦΙΣ, Στέφανος, approved το πώς το τέτοιο. Τέτοιοι είναι, θα ανοίξουμε. Μα δεν έχει άλλο τέτοιο, δεν έχει άλλο. Πώς το πέρασε. Σαν έκανε ο άλλος, μας τρολάρει άλλο τώρα. Θα έλεγε τέτοιο, θα έλεγε... Και είστε το... Ναι, ναι, ναι.
Έγινε επεξεργασία χαρά. Έχουμε μόλ μέσα. Πώς δεν πήγες να τους σβήσεις? Εγώ. Ασχολείται μαζί μας αυτό. Πάλι καλά. Δεν θέλω να με διώξεις πάλι. Πάρε τα μπαλάκια, πάρε τα μπαλάκια. Παίξε τα μπαλάκια, παίξε τα μπαλάκια. Wow. Αυτό περιμένουμε. Από πριν εντάξει, καλύτερο το άλλο που έχει φτάσει σίδερο. Μα αυτό λέει ότι είναι ελάχιστα το παγωμένο. Βέβαια δεν πατάει σωστά. Στον αλλού δεν πατούσε, γι' αυτό δεν πατάει. Θα πατήσει. Ναι, θα πατήσει. Ναι, θα πατήσει. Ποιο ξέρει. Δεν έχω και μεγάλη γνώση σε αυτό. Έλα, πάμε στον άλλο που έχει γνώση μέσα. Το άλλο έχει γνώση. Ούτε το τρακάτε. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Έλα, πάμε. Ήρθαμε να μπάψουμε. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ. Μίζω εσύ το πάρκαρες κιόλας. Κοίταξε όλα τα καλά τα αυτοκίνητα, μπαίνω σε σειρά. Φύγε εσύ από εδώ, μας ταραφείς. Πάει και η κάμερα πίσω, φύγε εσύ, του λέω φεύγει η κάμερα. Τι είναι αυτή η κάμερα, μάνα. Δεν ξέρω, μικρή είναι, ναι, μικρή είναι. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε στο χιλιοστό βίντεο. Αυτός δεν κάνει, αλλά κάνει, δεν κάνει και εδώ βάλε πάνω και λέω ξεκίνησε. Γεια σας, δεν κάνεις. Πάλι ήρθω. Με το που ήρθες. Δεν πατάει καλά όμως. Το βλέπεις. Θα το ρωτικά να μας πατήσει. Θα μας πατήσει. Δεν μιλάει σήμερα. Τι έγινε, εσύ το παίζεις στο φως. Άρα εσύ παίζεις καλαϊδάς τώρα, το παίζεις στο φως. Πώς το βλέπεις. Όμορφο είναι. Βλέπεις κάποιο τεχνικό πρόβλημα, σχέση με το δικό μου τα λατήρια. Εντάξει, δεν πατάει εδώ πέρα, εντάξει, έκανα. Λαφρύ, βαρύ. Αυτό ή το δικό μου είναι. Βαρύ. Ή και στο δικό μου θα πατάει. Το δικό θα πατήσει. Μπορεί να τρέμει λίγο. Μπορείς στον άλλο να έχει πρόβλημα του. Αυτό έχει να πει περισσότερα λατήρια στο δικό μου. Ο δικό μου είναι περισσότερα λατήρια για να παίρνει πιο πολύ εκτρασμού. Το άφησε πάντα. Πάμε. Οι Μίστερ Φραπέδες. Κουνάτε. Θα κάνουμε μια καλλιτεχνία στον πίσω προς τα χαρτίρα. Τα μακαρενά. Όχι, αφήσεις προς τα χαρτίρα. Πάμε. Πάμε. Έλα ρε μαλάκα εδώ. Ρε. Όχι. Σ' άλλαξε την πινακίδα. 12.88 έγινε. Σάρους. Λίγο δυσάντες. Λοιπόν. Κάτσε να ξεκινήσουμε από κάτω. Α, το έκανα έτσι αστάρι. Ναι, λίγο αστάρι να πιάσει στα σημεία. Εδώ όμως φέρω ένα λίξο λίγο αστάρι ακόμα. Γιατί δεν πειράζει, θα σκουρίνει εκεί. Μάλλον θα γίνει από πάνω σου. Γιατί εκεί είχε νερά, θες και να πιάσει καλά το αστάρι. Θα κατσαρίσω λίγο εδώ. Φύγε. Αυτό ψεκάζει και flat περισσότερο. Κάτι έχει μπροστά, ένα... Α, έχει... Ένα τζουνάκι. Ναι, και ψεκάζει καλύτερο να αυτό από την Τρακατέλη. Εντάξει, άρα δεν είμαστε ok. Να κάνω λίγο εδώ που είναι μαύρο. Αυτό το κάνουμε μετά και θα κάνουμε καινούργια αφού. Αυτό, θα τον αλλάξω, θα φτιάξει και αυτό ένα τέτοιο που πηγαίνει μέσα. Ας συνδέσουμε τα κόκκινα. Για να δούμε, θα κάτσω. Απλά, πρέπει να κάτσω εδώ πάνω, για να μην... Καταλαβες, για να μην κύριες φορές η μπλούζα παρά το αμάξι. Είμαστε λάρτσι. Φέρε με ένα τέτοιο μακριά. Ένα χαρτόνι. Έχεις τι, φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε έτσι. Νομίζω σκουραίνει. Δεν πεζεκάζει καλά αυτό, δεν είναι καλό κεφάλι. Όπως έχει βουλώσει. Να βάλω κοινό. Κάτσε, βάλω το άλλο, το αστάρι. Είναι πολύ χάλια, δεν πεζεκάζει. Μαλάκες, δεν έχει καμία σχέση κεφαλή. Αν μπαίνεις αυτό... Ναι ρε μαλάκα, καμία σχέση. Μαλάκα, το χρώμα είναι ίδιο όμως. Το βλέπεις, όσο στεγνώνει θα σκουρίνει κιόλας. Ναι, έπρεπε να χαρτώσεις λίγο. Δεν πειράζει, έβαλε το χέρι μου. Τι θα πάει, σκόνε εδώ. Όχι, τις βίδες και το πλαστικό. Αυτό θα μπει από πάνω η βάση. Πρώτον. Δεύτερον, έβαλε την κεφαλή από το άλλο μαλάκι και ψεκάζει πολύ. Το χρώμα δεν είναι. Ίδιο. Σχεδόν ίδιο, ναι. Παιδιά, με το μάτι το πέτυχα, έλεγα. What work, what's up? We're testing that new anti-graffiti wall. Well, it looks like we've got a few customers. Set to react when the spray hits the sensors. Done it again. Mazel tov. Good work, Ted. Hoping you. Let's start picking up the gear.
Λέγω πιο μακριά, θέλω να... Το κάνω για να μην γεμίζει παντού. Αυτό εδώ καμιά σχέση με το άλλο. Εδώ τώρα. Ο Τρακατέλης μας βρίζει, μας λέει βλαμμένους, γιατί... Τρακατέλης. Να το λέγε σοβαρό άτομο, να παρεξηγηθώ. Δεν μας είπε τι κάνουν βλαμμένοι εκεί πίσω. Εκεί πώς το ρίξα εγώ σπρέι και πήγε. Πώς τα κατάφερα πώς. Εδώ, το πέτυχα το χρώμα ή όχι. Φάγαμε, έχουμε σκάσει φλουράκι. Κάτι μπραντς φάγαμε. Κανείς. Ευχαριστούμε, όχι. Και με σκασίδωνο και μαύρο, δεν ξέρω. Έχουμε γεμίσει. Δες το χρώμα. Το πέτυχα ακριβώς. Ζάχαρης, ξέρεις γιατί το πέτυχες. Είναι το αστάρι δικό μου, γι' αυτό ήταν καλό. Πες τη διαφορά, άμα είναι σκούρο ή ανοιχτό το αστάρι. Αγόρι μου, εδώ έχω κάνει δουλειά. Με το δικό μου αστάρι που είναι μαύρο, έβγαινε πιο μπορντό. Το δω βγήκε ακριβώς. Μαλάκα βγήκε ακριβώς. Τι μπουρδέλ, δες που σε έγινε από εδώ, έλα. Θα πάω το Αλέξη πάλι. Ένα χρωματάκι μαύρο με τώρα. Θα το καθαρίσω, νημα. Τον Άλεξ θα το δει, απάντησε κεφαλικό. Άμα είσαι καλύτερα. Καλύτερα είσαι αυτή. Λοιπόν, εκεί τώρα. Πώς θα ρίξω το. Μαλάκα, αυτό το, αυτή τέτοια ψεκάζει τέλεια, το βλέπεις. Βεντάλια. Ομοιόμορφα και... και μεγάλο. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα το σασμάν σου. Εκεί πέρα, γιατί έχει τόσο κενό πάνω. Τι γίνεται, πού πάνε. Έχει πέσει, ρε μαλάκα. Έχει κατέβει κάτω τώρα, λείπει η μηχανή. Α, γι' αυτό λέει. Α, λέει, δεν βλέπεις που στηρίζεται, έχει βάλει το σίδερο, Αλέξη, για σιγουριά μου φύγει κάτω. Τραβούσα βίντεο της προάλλησης και λέω, λίγο περίεργο μου κάνει ιδέα. Εντάξει. Καθαρίσουμε, θα είστε. Έγινε δουλίτσα, ε. Ναι. Είναι ένα χτυπημένο παντού, ρε φίλε. Α, εδώ λίγο, εδώ. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Θα το ξαναρίχνω ένα χέρι, γιατί είναι που θέλει το ξύλο από τα θερμοκρασίες. Αυτό δεν έχει θερμοκρασίες το χρωματάκι, έτσι. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Δεν έχω βάλει όμως αστάρι. Δεν το ετοίμασα καθόλου. Όχι, απέναντι εδώ, λέω. Εδώ δεν φαίνεται, γιατί μπαίνει, σου λέει, η βάση. Η βάση μου το πρέις. Εντάξει, θα το κάνω και μια λυφή μετά να φύγει, άμα μείνει σκόνη το χρώμα. Καινούριο έγινε. Ο θόλος. Τώρα ξέρεις, όταν τελειώσει και βγει το μετέρ και φύγει όλος ο σωληνός από εκεί, δεν θα βγάλω κάτι δύο-τρία πλαστικά, γιατί εδώ έχω ένα θέμα. Θέμα. Όλα είναι καλά. Θα βάψω αυτό ξανά και καινούριο, αλλά. Αυτό είναι η μαμά της Αλουθή και αυτή εδώ ήταν μια δεύτερη που την είχε αλλού και την έχουμε αφήσει όταν την έχουμε tie up. Αυτή τη σπαγκέτη εδώ θέλω να το καθαρίσω μετά, να το βάλω πιο σωστά κάπου. Οπότε, αφού μπει το ματάκι και φύγουν όλα. Φίλε, κάτσε ακριβώς, δεν σου έγινε. Το ABS θα το βγάλεις τελικά. Θα φύγει. Και μόλις φύγει το ABS, πλένουμε και εκεί τη γωνία και το βάφουμε και εκεί όλο. Αυτό μπορείς να το βγάλεις όταν μπει. Κρατάω το χρώμα, φίλε. Βρήκαμε ακριβώς το χρώμα. Τώρα πρέπει να κάνω το μαύρο, αλλά για να γίνει το μαύρο πρέπει να σταρώσω λίγο. Να σταρτώσω εκεί. Κάψε και τα μπλε τα σωληνάκια λίγο να κόκκινο. Γιατί. Όσοι έχουμε OCD. Εντάξει, έβασα λίγο το τούρμπο τώρα. Το σωλήνα. Δέκα άλογα αυτό, δεν είναι κάτι, εντάξει. Γαμιά τι άστο. Εδώ τι παίζει. Ναι, εδώ ήταν η βάση, είδες τι έγινε, το είδες. Το είδες, και εγώ χθες το πρόσεξα. Κάτι παίχθηκε με τη βάση κάπου στην έβγαζε ο Αλέξης. Πάει σιδερά για να μπει σίδερο. Ναι, είχε βίδα εδώ, κανονικά. Και κάτι παίχθηκε, πέρα κόλλησε βίδα και αυτά και βγήκε έτσι. Με ρίξατε το μεταγράφο. Δεν ξέρω τι έκανα. Μαλακία. Πολύ κακό. Θα πάει Αντώνη Κανάτσιο, μάλλον που είναι απέναντι. Τρίψιμο, κομματάκι πλακάκι σιδερένιο και πιο ενισχυμένο γιατί το μαμά είναι πολύ λεπτό. Δες το πως είναι στα τενικεδάκια. Επειδή μπαίνει εκεί η βάση, να μου το κάνει ενισχυμένο με τρύπα μέσα.
Καλύτερα γιατί είναι το νεύρο εκεί. Να μπει χοντρό πλακάκι. Τον πω, βάλει ένα πλακάκι χοντρό. Τρίψει το, βάψτο. Χθες το είδα και εγώ. Φρίκαρα. Γιατί μαύρο. Το brace, κάτω μαύρο ήταν. Καλύτερα στο άσπρο, να βλέπεις κιόλας. Να μιλάει κορονοράσικα. Πες. Ναι, μίλα ρώσικα. Όταν πήγαινα Βουλγαρία το 1988-87, δεν θα ξεχάσω που τα Λάντα είχε το πλακόστρωτο πριν το κέντρο εκεί της Σόφιας και τα σηκώναν με ένα ξύλο χοντρό έτσι πλάγια και τα πάφανε. Όντως. Μπράβο, τα λέω. Τι εννοείς με ξύλο. Λαμαρινάζει, ξέρεις πως δούλευαν. Στον δρόμο, έτσι. Δεν έχουν καλύβρα. Το δένε. Το τραβάει. Όπιστο στο δέντρο. Τρακ. Να. Μιλάμε για τεχνολογίες τώρα έτσι. Σου λέω έτσι πλάγια, ένα ξύλο από κάτω και άιντε. Πως λέει όταν η μαγιά της φύσης συναντάει την ίδια της ομορφιάς. Δες πως γράφει ρε φίλε, δεν ξέρω αν γράψει στην κάμερα. Δες πως γράφει το άσπρο. Είναι πολύ ιδιαίτερο το αυτοκίνητο για να γράφει όλο αυτό το πράγμα στην κάμερα. Α, σας πω, δεν ξέρω αν το έχω πει, δεν το έχω πει σε βίντεο. Δεν ξέρω ακόμα αν το έχω πει, δεν θυμάμαι. Έχω χάσει και τη δίδυμη να βγει κάθε μέρα βίντεο. Πώς θα βγει αυτή 1,5 πόντο έξω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και είδα, μου είπε κάποιος. Είδα στο ίντερνετ και έχει δίκιο, ακόμα και η BBS με κάποιους συνεργάτες που το κάνουν, το κάνουν και η BBS ίδια. Δεν θα σφίξει πολλές βίδες. Όχι. Βγάζει το στεφάνι. Όχι, όχι. Βγάζει το στεφάνι. Δεν χάνει ρε μαλάκα, το δίνει η BBS, έχει επιλογή. Βγάζει το στεφάνι και βάζει το στεφάνι από πίσω. Γιατί αυτό κάνει χυλάκι. Και γλιτώνει το πάχος του στεφανιού που είναι περίπου 1,5 πόντος. Και βγαίνει όλο και γίνεται και πιο μεγάλο το σκαλοπάτι. Κάνει και δεύτερο σκαλοπάτι και βγαίνει όλο εδώ πέρα. Θα μου βγει εδώ. Οπότε είμαστε μετά και με άλλο ένα πόντο. Θέλει όμως τέτοιο. Από εδώ μέσα έχει ελαστικάκι νομίζω, γύρω-γύρω. Όχι, δεν έχει τίποτα. Σιγουρά. Ναι, το πολύ μπορεί να έχει φλατζούλα ελαστικένια. Από μέσα δεν θα τη βάλει από μέσα. Βγαίνει όλο πιο έξω και μάλιστα γίνεται και πιο μεγάλο το στεφάνι. Γιατί τη δίνει η ίδια εταιρεία με επιλογή από μέσα ή απ' έξω. Και δεν το είχα σκεφτεί και θα βγει, φίλε, θα βγει. Θα βγει. Εδώ και εκεί μετά βάζει κι άλλο ένα πόντο τέτοιο και έχει βγει τούμπανο. Mm-hmm. Και θα είναι και το χείλος πιο μεγάλο. Τέτοια ζαντάρα πάντως αυτό το αμάξι τη ρούφιξε φίλε, τη σκέπασε πάνω, ναι. Μόνο αυτό το αμάξι θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Τώρα θέλω να στεγνώσει εντελώς και να χαρτώσω εκεί την κόντρα και να ψεκάσω κάτω. Δες το χρώμα το πέτυχε, μα γραμμάτω, ε. Ναι. Που να έχει και λίγη, πέρα μου. Και την πέρλα. Στο άσπρο. Μπα, γίνεται μετά. Ένα κρέμ γίνεται με την πέρλα. Εμένα μου αρέσει το άσπρο το δίκιο. Θα σε βαρέσει από εκεί που δεν έχει τέτοιο. Πόσο χειρούργο σήμερα, μαλάκα. Χωρίς κάρτο, μα δείτε τι έφτιαξα, ρε μαλάκα, το άτομο. Η βεντάλια γαμάει αυτό, θες εδώ. Πάει το όργανο του, το Άλεξ. Πάψε και ο Άλεξ, όχι εγώ. Θα το ξεχωρίζει, ρε. Μαλάκα. Καινούριο το έκανε. Το μαγαζί. Πολύ όμορφο. Να κάτσα ρίξω εκεί. Καταρχάς πως ο λένες αυτός είναι αυτό. Το downpipe θα φύγει. Θα μπει και από πάνω. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό βάψιμο αυτό. Πρέπει να περνάς λεπτές τρώσεις. Αλλά στα τέτοια μου τώρα εδώ πέρα θα το δει κανένας ποτέ. Βλέπουμε τον τρόπο που γίνεται. Το κάνουμε για αισθητικούς λόγους μόνο. Ναι, τώρα μα δεν φαίνεται τίποτα, θα πει το μοτέρα, αλλά δες πως έγινε το μηχανοστάσιο, φίλε. Βάφτηκε μια πλευρά, δεν μας έχει γίνει τόσο γκάλο που σκέφτομαι, θα βγάλουμε και βάψω και από εκεί, γιατί από εκεί έχει δεχτεί. Θα γίνει. Το χρώμα είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς, ναι. Αλλά δεν ξέρω αφήσει την κάμερα, το χρώμα είναι ακριβώς. Κάτσε. Πάντα εδώ, αρπάξει. Από εδώ, έλα. Αυτό εδώ τελειώνει το χρώμα. Το σπρέι. Εδώ ξεκινάει η λαμαρίνα. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, καν στην κάμερα. Άστο από κοντά, θα πάει άλλο τώρα. Για να το μηχανοστάσιο, όταν το έχει βάψει τέτοιο, μαλάκα μου σου μάρει. Τράβα. Από κοντά, τώρα. Πιο κοντά, από εκεί θα δει. Ποιο θα καταλάβει διαφορά. Όχι, δε. Αν εξαιρέσει την αριστερά από πιο βρώμικο. Σ' αρέσουν αυτά τα φωτά, τα ξεπόμενα, μα άρεσε τα ίσια.
Όχι, μ' αρέσουν. Ε, φαίνονται κιόλα τώρα, μάλλον και εσύ. Τελειώσαμε, τελειοποιήσαμε. Το Μαμάξ πήγε σε έκθεση αυτοκινήτου και μα κάνα παράπονα τα φώτα. Δύο σπίτσου. Ο Iron Man. Iron Man, πάει. Το Μίκα Παδρίνο Iron Man. Τέλο. Έκανε και κοντρά στο μαύρο τελείω. Λες να κάνουμε όλα super heroes στα αυτοκίνητα. Λες μήπως αρχίσω να βάφω αβέρτα όλα τα μάξι. Όχι, μπλε ρε. Θα κάνεις κόκκινο με μπλε να είσαι κάπου στην Αμερική. Θα σας δείξω κάτι ακόμα τώρα. Άστο μέχρι στη γνώση. Ελάτε από εδώ. Πάμε λοιπόν, η λύση. Για να ακούει και ο κόσμος. Η λύση γι' αυτό. Τι να μας δείξετε, να μας πάει στην γωνία να μας δείξει κάτι. Από εκεί θα σας πάω, αλλά χτυπήσω από εδώ. Πολύ απομονωμένη αυτή η γωνία. Το καθρέφτη θα χτυπήσουμε. Γίνει άσχη. Κράου. Και αριστερό καθρέφτη. Λοιπόν. Πώς μας αρέσει που δουλεύουμε όλα εδώ. Ωραίο μεγάλο μηχανοστάσιο, φαρδίρε. Έλεγα ότι άμα μπει ρότορα εδώ. Θα φτάσει εδώ. Εδώ. Ναι. Πού είναι πάνω τη γέφυρα, δεν βάλε. Κεντρομήχανο. Αυτά σκέφτεσαι, ρε. 300 κιλά πιο λεπτά. Το βράδυ που κοιμάμαι, αυτά σκέφτομαι. Λοιπόν, πανεύκολη φάση με αυτά. Mm. Πανεύκολη. Γιατί έρχονται εδώ, στο κόβι βρήκα άτομο που κάνει. Ψυκτικό είναι. Αλλά κάνουν χαλκοσολίνε όλοι. Και οι φράδε. Ένα φρένο από εδώ, ένα φρένο από εδώ, το οποίο θα το κοβατώ να το σπάω. Τα οποία παίρνεις ένα από εδώ, θα περνάς αυτό εδώ με χαλκοσόλυνα, το πιάνεις εδώ πέρα, στο φαρόλο από εδώ και έρχεσαι εκεί πέρα. Και εδώ πρέπει να μπει το φρένο. Τώρα για το φρένο θα κάνουμε, γιατί το έχουμε μελετήσει πολύ αγωνιστικά, πατάλια. Παίρνουμε τα τρία πετάλια, γιατί αυτούς τα πετάλια που έχω είναι από για δεξιά, έχουν άλλη φορά. Τα τρία πετάλια του Μίκα Πατρία, όπως είναι. Τα πετάμε εδώ και τελείωσε. Θα πιάσουν, το ένα θα έρθει εδώ. Θα βάλεις αγωνιστικά ή σε αυτό. Όχι, την πεταλιέρα από το Μίκα Πατρία. Όλα από το Μίκα Πατρία. Και την επόμενη. Από το Μίκα Πατρία. Στο είπα. Θυμάσαι που το είπα. Ναι, το Μίκα Πατρία βγαίνει εδώ. Οκ, okay, τώρα αν δεν είσαι, θα δούμε πώς το κάνουμε. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Θα βγαίνει εδώ και το σερβόφωνο θα είναι εδώ. Ναι. Και από το σερβόφωνο μπροστά που είναι η Αντλία φεύγουν δύο σωλήνες και τις ενώσει άτομα που φτιάχνει σωλήνες. Μία είναι εδώ κατευθείαν. Η άλλη είναι. Πρέπει να φιλήσει, πρέπει να κάνει πατέντα εκεί μα τώρα. Το σερβόφωνο πρέπει να πατάει ευθεία για να τραβάει η χρά. Το τσουτσουνάκι που έχει. Με το τσουτσουνάκι θα δούμε. Γιατί δεν είναι, εδώ δέσπος είναι, εδώ θυλάει, εκεί. Ναι, μήπως εξ αρχής, όταν βάφετε, θα το πιάσουμε πρέπει ο Λαμαρινάς λίγο να κάνει κάτι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερις βίδες έχει εκεί. Ή μπορείς από στάτη να βάλεις από την άλλη. Ναι, ναι. Ό,τι θες βάζεις, το τσουτσουνάκι αρκεί να σμπρώχνει τη μαλακία. Μπορείς να το βάλεις... Πρέπει να έχει ευθεία, μη... Τι ευθεία, να είναι ευθεία το πεντάλ με τον άξονα που σπρώχνει στο σώμα. Εννοείται, ευθεία θα είναι. Έχεις εδώ να κάνεις ευθεία. Το μόνο πρόβλημα είναι το τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το πενταλάκι που θα είναι εδώ δεν μας πειράζει, με το τιμόνι. Το πολύ πολύ πάω στο μάστρο και του λέω εδώ μου κάνει σίδερο, πλακάκι εδώ. Να το κάνει πλακάκι, ώστε να το βάλουμε εδώ. Απλά μετά θα φτάνει κάτω το firewall. Και αν δεν φτάνει, και έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι επειδή είναι μεγάλο το τέτοιο, μου λένε βάλα από μίκρα. Δεν κάνω πλάκα, από το μίκρα είναι τόσο. Οπα. Είναι χοντρό, δηλαδή παίζει. Αντί για τέτοιο είναι χοντρό απλά. Είναι χοντρό και μικρό, οπότε είναι κάπου εδώ. Εκεί μπορείς να το βάλεις παντού. Άλλη πίεση όμως. Κοιτάξτε, άλλη πιο βάρκα τα φρένα. Χέσαι με. Θα έχει πίεση πάλι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν πολύ τα φρένα, τα γκάζια μας ενδιαφέρουν. Είναι αυτό. Στα φρένα θα ρίξουμε άγγερα. Το τελευταίο στάδιο. Άγγερα. Το γκάζι που είναι αριστερά-αριστερά στα αρχίδια μας, το πετάλι που θα μπει ξέρω από εδώ, θα βγάζει ντίζα μόνο, δεν έχει κάτι. Μια τρύπα θέλει απλά. Ο συμπλέκτης βγάζει ντιζάκι, θα μπει εδώ πέρα. Να, εδώ τους βάζουν και ο συμπλέκτης. Και τελείωσε. Ιδραυλικό τέτοιο έχει. Ιδραυλικό. Τροπάκι. Πάμε να δούμε το Μίκα Πατρία. Αυτό εδώ. Αυτό ποιο είναι. Το άλλο που ήταν εδώ. Μια Orange. Καλιφόρνια Orange. Ναι, έλα. Έχει 3.50. Πάρ' το δεν πήραμε. Πάρ' το μικρό, το θέλω πάντως χωριστά. Ένα μέτρο. Ωραία, χωράει. Μεγάλος είναι, δεν χωράει. Ένα μέτρο θέλει να μετρήσουμε. Τι να μετρήσουμε, αλλά αυτός τεράστιος. Από μίκρα ένα μισός. Χωράει. Πιστεύεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι μικρό. Έτσι, ναι, ο συμπλέκτης μπαίνει τελείως, εδώ συζητάμε. Να, και είναι και δύο βίδες ο συμπλέκτης. Το λέω ότι είναι δύο βίδες. Κάνεις δύο τρύπες εκεί και βάζεις. Βάλτε αυτό μέσα. Χωράει. Δεν νομίζω ότι χωράει αυτό. Αν δεν χωράσει αυτό θα πάρουμε τέτοιο ρε φίλε. Θα πάρουμε... Για πολλά άλλα μας. Ναι. Επίσης αν δεν χωρέσει αυτό στα αρχίδια σου βγάζεις το τρομπάκι και το βάζεις σκέτο. Και κάνεις πόδι με πεντακέφαλο. Τι έχει τρακέφαλο. Το μίκρα είναι ο μισός από αυτό. Δεν παίζει, αυτό παίζει μόνο στο πόσο στην υποβοήθηση. Το ξέρω. Αυτό είναι όλη η μακιά. Το ξέρω.
Το γκάζι φρένο το έχουμε. Το γκάζι, το συμπλέκτιβ γκάζι το έχουμε. Είναι εύκολο. Ερμαξ, τώρα που το βλέπω και εδώ το τιμόνι περνάει ακριβώς από κάτω. Άρα θα χωρέσει και εκεί. Αρκεί να δούμε πώς χρειαστεί να κάνει. Εδώ δεν μου λες γιατί κάνω τόσο μεγάλη τρύπα για τον άξονα του τιμόνιου. Και το άλλο έτσι είναι και στο 14. Και την τίζα μπορείς να πάρεις το γκάζι. Ναι, θα τα πάρουμε όλα. Το γκάζι όπως είναι, κλακ κλακ. Γιατί δεν το κάνεις έτσι κύριος κάτι αυτό. Παρόν όχι. Έτσι. Προς τα παρόν όχι. Spoiler alert. Τα πάντα έχουμε. Να έχουμε. Αχ, δες, βλέπεις τι ωραία που έχει. Αλλά και αυτό είναι καινούργιο. Ναι. Το πάρω, το βάλω στο δικό μου. Εγώ δεν θα το βάλω στο δικό μου. Πάρ' το βάλω, αφού έχεις το κόκκινο, δεν έχει το κόκκινο σου. Θα φέρω ένα βράδυ, εκεί θα γίνει... Ναι, θα γίνει... Θα φέρω ένα βράδυ να κλέψω το καπό σου. Καγούδι μπορεί να γίνει. Από αυτό έχουν βγάλει και το μηχανισμό της αλλοκαθαστήρισης, ε. Ναι. Από εκεί λείπει. Το μοτέρ. Το μοτέρ, μάλιστα. Από μέσα δεν είναι. Ω, σκοκκινά. Σύφης. Το μοτέρ μέσα εδώ, ναι. Μέσα εδώ. Όχι, απ' έξω. Σοβαρά. Ναι, και εδώ είναι οι ντίζες, είναι τα σίδερα. Όχι, εδώ πότε έξω, εδώ μέσα είναι, εδώ μέσα. Από εκεί είναι. Απ' έξω πέρα. Τέσσερις βίδες έχει και έχει τρύπα. Τα μοτσέρ γιατί τα βγάλω από εδώ. Δεν ξέρω, θα τα βάλω τα κατέστα, δεν το πάρω. Βαρβολίνες τι. Βαρβολίνες κάνε, θα σου πω τώρα. Βράθε λίγο τις βαρβολίνες. Βαρβολίνες, πολύτε όπως είναι, πληρωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Αμάν, αμάν, αμάν. Θέλω να περάσω ακόμα γιατί την έκανα στα πρόκειο. Αλλά το χρώμα πέτυχε, αλλά και είναι... Το χρώμα σε πέτυχε μέσα με το μάτι. Εφάψε λίγο εκεί το βολάνο από τους δίσκους, ρε. Όχι, δεν θέλει το πλατό. Εφάψε λίγο το πλατό από τους δίσκους. Έβαλα στο εργαλείο το τέτοιο άσυμα. Κοιτάξτε. Κάτσε το φρεσκάδο να τι άλλο θα πάψεις. Τίποτα, φρεσκά δεν τελειώσει. Το ταμπελάκι δεν το πάψεις, θα πάσεις μη χαλάσει. Τι... Ποιο? Αυτό, βγάλω το ταμπελάκι. Όχι, από την άχρηστη. Άστο, είναι το ρίτσαν ταμπελάκι. Ποιο είναι, το πάψεις ήδη το μισό ρε βλαμένε. Μαλάκα δες εδώ τον άχρηστο δες. Ποιο λες ρε. Έχεις λατίνα πάνω, θα τραβήξω τα καθαρίσεις. Ναι ρε μαλάκα, δες, δες, δες. Ζελατίνα. Ναι, ναι, η ζελατίνα έμεινε, να βλέπεις. Με κολλάει στα χέρια μου, θα δει καμίσου μαλάκα. Αμάν. Εδώ γιατί δεν το δώσεις. Έχει πολλά πράγματα, αφού τελειώσει το αμάξι. Καθυστερημένες. Ιρλανδέ. Ινδιάνοι. Έχεις βάψει το external από κάτω, έχεις καμίσει όλα. Εντάξει γάτο, θα βλέπει κάτω το external. Κατά τα άλλα αυτό δεν... Το κλειδί του Αλέξη το γάτο. Με μπλοκάρει, δεν μπορώ να βάψω το κουμπάρι. Θα σε δύο ράμπο τώρα εδώ θα κάνει. Δεν είναι το Αλέξ, το κουμπάρι, το βρήκε ο κουμπάρι. Listen to me now. Are you listening? Who are you? Your worst nightmare. Το κλειδί μου το ψάχνω δύο μέρες, λέει. Ακούσα ο Αλέξ, δεν πήρε το δικό του κουμπάρου πήρε πούστη. Ο ράμπο, το έπαιξε, πούστηκα. Δεν χρησιμοποιήσε το μαχαίρι του. Έτσι, γείτονα. Για να μην καταλάβουν ποιον ήταν. Ποιο τον έσφαξε. Αυτό γιατί δεν το βάζει. Ποιο, τι ξέρασε. Θα βγει όλο αυτό, θα μου κάνει κάστο, μου κάνει ο τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Oh, oh. Θα γίνει η παραγωγή. Όχι, όχι, του τσούλησε. Τι μαλλιά. Μην κάνει με το white. Λοιπόν. Τραβάει. Τραβάει. Μια χαρά έγινε. Πιο καινούριο φαίνεται από το υπόλοιπο. Όπως έγινε εδώ θόλος, το βλέπετε. Θα τον κάνουμε αφού βάλουμε το μοτέρ και από αυτή τη μεριά. Απλά θέλω να μπει το μοτέρ, να φύγουν όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία περισσότερα μπουν πάνω στο μοτέρ, να διάσει ο χώρος. Μετά θα βγάλω εδώ μια βάση που κρατάει όλα αυτά για να τη βάλω καλύτερα. Έξω από αυτό που είναι σε καλή θέση, τα υπόλοιπα είναι χύμα. Θα τα βγάλω και αυτά, να διάσει η πλευρά αυτή, θα την πλύνουμε, να την βάψουμε και αυτή. Και δείτε τώρα, έχει γίνει σχεδόν καινούριο. Δύο-τρεις σωλήνες έχω, θα βγάλω εκείνο να το κάνω μαύρο. Και γενικά πιστεύω και με το μοτέρ βαμμένο και με όλο το μοτέρ που θα είναι, θα είναι πολύ καλύτερο. Και εκείνη η μαλακία θέλω να φύγει, πώς θα είναι, θα διάσει όλη η γωνία. Όλη η γωνία από εκεί. Αυτό όλο το πράγμα. Είναι και τη βάση του κάτω. Δηλαδή ξεκινάει από εκεί και είναι όλο αυτό. Μόλις φύγει αυτό, δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα διάζει ο χώρος εκεί. Όλο εκείνο. Ναι, γίνεται ένα ωραίο φάρουλ. Το βάψω ένα κοκκινάκι που βρήκαμε το χρώμα τώρα και τελείωσε. Εδώ πάθαμε ζημιά, μάγκες. Πάθαμε μεγάλη ζημιά. Είναι η πρώτη ζημιά που παθαίνει το αμάξιμο σε θέμα σιδηρουργικό. Δηλαδή θα μου πει τώρα εντάξει δεν είναι κάτι. Ήταν η βάση εδώ έπιανε. Είχε τέτοια βίδα
Και δεν ξέρω τι παίχτηκε που τα έβγαζε ο Αλέξιτες και έγινε ζημιά. Αλλά ίσως είναι και καλύτερο γιατί είναι πολύ λεπτό το σίδερο που τη βλέπετε εδώ. Θα πάει κανάτσιο, κόψιμο, χοντρό σίδερο σαν βάση, βαμμένο, τρίψιμο, αστάρωμα, βάψιμο. Με βίδα, πώς το λένε, θα κάνει κολαούζο, όπως το λένε, και θα βάλουμε εκεί τον Εύρο. Είναι η πρώτη ζημιά στο σασί που έχω ουσιαστικά, αν τη θεωρείς. Τώρα δεν είναι σασί βέβαια αυτό, αλλά τι θέλω να σου πω, σιδηρουργική ζημιά. Τέλος πάντων. Αυτή η ζωή που θα φέρνει, πώς θα γίνει από αυτούν. Οι βάσεις πρέπει να βγουν. Όλη η σειρά που περνάει από εκεί. Αυτό είναι το καλοριφέρ, η χοντρή. Η χοντρή το ξέρω το καλοριφέρ, αυτή θα τη βγάλω. Τη Δευτέρα τη βγάλω και τη βάψω. Γιατί έχει μια βίδα εκεί και μια από εκεί και βγήκε. Για να βάψω και την κάτω εύκολα. Το θέμα είναι. Οι πάνω αυτές που περνάνε τα φρένα είναι. Τα φρένα, ναι. Πρέπει να βγουν αυτές προς τα έξω, να τις χαρτώσω από πίσω, να τις πετάσω ένα ψιτ και μετά να βάψω και το πίσω. Θα ήθελα ένα κόκκινο γιατί έχει χτυπήματα. Αφιέρνουν αυτές όλες, αλλά. Θέλω να τις βάλω στη σειρά μετά, αλλά δεν έχω. Επαγγελματικά. Τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε ξανά από καμία ιστορία. Άντε. Αυτός ο Μίτσος είναι να μην έρθει σε μηχανικού. Εδώ βγάζουμε, από εδώ βάζουμε και πάρει. Ναι, μάλλον. Μίτσο, για βόλτα ήρθαμε και εσύ σέρβις κάνεις. Έχει ένα ψηλό. Ναι, δεν έχει άλλη τρύπα, έχει άλλη τρύπα. Ναι, πάλι, πάλι. Πάνω. Να δούμε αν είναι χει. Κατάλαβες, οπότε άρα θα είναι αυτή. Ο δείκτης. Δεν είναι να κυκλοφορείς μαζί σου. Εδώ αυτό. Αμάν. Αμάν. Έσπασε. A few moments later. Detailing by Badura. Έτσι. Αυτά είναι το αρσένη τα πινέλα. Ναι. Τι έχει πει να μην τα αγγίζουμε και έτσι. Α, μπα, δεν νομίζω. Για να το έχει φύχεστη. Τι στο αυθεντικό μας το πει. Εσύ είσαι το μεγάλο κεφάλι νομίζω, έτσι. Ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε βιτρίνα. The mastermind. Από την άλλη το έκανες. Πάντως το έκανες τέλειο μέσα το χαλί του. Με πολύ κόπο. Πέταξε πράγμα νομίζω. Πρώτη φορά το κάνεις καθάρισμα αυτό, που το πήρατε. Φαίνεται. Πήρε ζωή. Θες να βγάλουμε και τα καθίσματα, άμα θες τα βγάζουμε. Τέλειο. Αυτός ο θείος Μίτσος, αχ. Άρα τον καφέ, εγώ με τον καφέ και εσύ θα κάνω. Όλο φτιάχνει, όλο φτιάχνει πράγματα. Και άμα δεν έχεις εργαλεία, τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Είναι σωληνωτό καρδάκι. Σωληνωτό με σούστα. Σωληνωτό καρδάκι. Για να κάνω μια. Με πένσα. Χρειάζεται μία συλλογή να πάρουμε, χρειάζεται. Εντάξει. Φτιάξαμε και σήμερα. Νευρίασα. Για να μην το ξέρεις όσο. Χωρίς τα καλύτερα δεν γίνεται. Εννοείται, εντάξει. Τι κουνιέται, θες να τους φίξεις. Ναι. Θέλεις όλο το. Thank you.
Κουράνι! Όλοι μαζί μένει εδώ. Καλά, τι κάνετε? Μας θύμισε ρε! Πού είσαι ρε μαλάκα! Και μπαίνεις στο μαγαζί μου μέσα με hyperotary... Α, κάτσε, και αυτή διάβασα μόνο. Με hyperotary μπλούζα. Δες το κορμί πως του πηγαίνει η μπλούζα. Γι' αυτό και εγώ πήρα μία 3 extra large εδώ. Βασιλική. Και με άρεση. Με κάνει λίγο χοντρό, αλλά εντάξει. Αλλά η κουκούλα με τη βάλεις. Λίγο. Τίποτα, δεν φαίνεις. Έξτρα έξτρα λάδες και η κουκούλα. Και η κουκούλα, ναι. Αυτό δεν το... Το κεφάλι είναι το ίδιο ρε μάγκη, εσύ είτε είναι ο άλλος σε έξτρα λάδες, είτε έξτρα έξτρα λάδες. Δεν βάζεις και η κουκούλα μεγαλύτερη. Σαν να σκουλί. Full face, full face. Τι κάνεις, είδες τα φίλου, τα τσίπεις κατευθείαν. Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισσα. Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισσα. Άσχετο. Θα κάνουμε λίγο του θείου Μίτσου το αμαξάκι που είναι έτοιμο, δουλεύει, αλλά έχω μια υποποίηση στον αέρα και δεν θέλω να το βάλω έτσι μπρος, θέλω να δω πού είναι αυτή η υποποίηση. Εκεί πίσω είναι. Πρέπει να βγάλουμε ένα σύνδεσμα. Όχι, δεν ξέρω τι είναι το. Το Upper Intake Manifold από σένα. Άμα βρούμε την υποποίηση αυτή που πάει, πιθανόν θα δουλέψει και με το μαμά. Αφού δουλεύει με το μαμά, αλλά κάνει το. Δεύτερο Αρσένη εδώ. Ναι, ναι. Newborn, πώς το λένε, ανερχόμενο Αρσένη. Αυγέρης. Αυγέρης. Ναι, θυβάρεσαι σήμερα και έχει ξοδέψει. Και τι λέω, κάνει που κάνει. Βάλε και μια κάμερα να σε βάλω ένα timelapse, α πούμε, όλο το τέτοιο. Μπα. Κατά τα άλλα, κανάλι θέλει να κάνει. Κανάλι, αν δεν το τραβά αυτό που κάνει, δεν γίνεται αυτόματα. Γιατί ρε, θα έρθουν. Θα το δουν εδώ με κοινό, θα είναι live. Ναι, εσύ να πω ότι κάνουμε live. Σε βγάζω έξω στον δρόμο και θα τώρα σε βλέπουν να. Θα βάζει και ένα σορτσάκι και σαπουνάδε και τέτοια και τουλάχιστον να μαζέψουμε από εκεί τίποτα. Το βρακί το Αρσένη θα βάλει. Το βρακί το γερμανικό. Ναι. Τελευταία άρχισα να ξυπνάω. Κάνω παρέα με το Θείο Μίτσο γι' αυτό. Μας είπε κάτι ιστορίες σήμερα. Θα βγάλουμε το Upper Intake, ρε. Έφερες τη συλλογή με τα καρυδάκια. Τι με κοιτάς. Τίποτα. Πήρες να πάρεις το ρότερά σου και να φύγεις. Το Upper Intake, το βγάλουμε το Upper Intake. Τι λέει αυτός ο μαλάκι, κινέζικα μιλάει. Upper. Τίποτα, εγώ ήρθα με άδεια χέρια. Ένα δώρο δεν έφερες. Ένα γλυκάκι κάτι. Ένα κέρασμα. Δύσκολη κατάσταση. Άλεξ, έχω τα πάντα. Εντάξει, χάζι δεν έχω. Δηλαδή, έχω δύο χάζι και αυτή, αλλά τα κρατάω για μένα να τα έχω. Αποστροφάλες, πλάκες, τέτοια πράγματα, ρότορες, για εσύ έχω τα πάντα. Έχω και εισαγωγές και δισκοπλάτο και πολλά. Τι έγινε, Κωστάκη? Ποιος είναι αυτό, ρε παιδιά? Να το γνωρίσουμε κι εμείς. Έχω βρει σε τρεις χώρες και αυτός είναι και Ελλάδα. Ελλάδα, τότε κοσμά. Ποιος είναι? Έχω βρει από Ρώ στην Αγγλία. Ποιος είναι, δεν θα τα αγοράσουμε. Το σάκι θα πάρει. Δεν τον ξέρει κανένας. Κάκι κάκι έτσι. Εσύ καλημέρα πας να πεις και παίρνεις και τρία μοτέρα. Εγώ μια χαρά είμαι, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχω θέμα. Ναι, εγώ κάτι άλλο δεν παίρνει μπρος όμως ξαφνικά. Μπήκε εδώ μέσα και δεν παίρνει μπρος. Κάτι γίνεται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει φωτίσει. Ναι. Και επίσης με είπαν ότι μαλακίες κάνεις. Λέει, ξύλωσε τα χάρτ, τζάμπα με βάζει πυρόμετρο. Έτσι καλύτερα δεν έχει τίποτα εδώ πέρα εσύ για να κάψεις καλώδια και τέτοια. Οπότε λέει, ανεβάζεις πυρόμετρο, καλύτερα να τα βγάλεις. Και θα τα βγάλω. Έχει εδώ ρε φίλε ένα τέτοιο, ένα ελαττήριο. Βρήκα ένα μαγαζάκι. Αλλά δεν ξέρω πώς το πω. Το ελαττήριο είναι από κάτω. Αυτό, ένα τέτοιο κούμπομα. Ναι, περίμενε. Σολυντάκια, σιλικονίδες. Στην πόντου είχε. Περίμενε το τελευταίο. Ναι, αυτό. Γιατί χέτος, πόση ώρα δεν πήγε. Άμα την κλείνεις, μια χαρά θα είναι. Απλώς εγώ θέλω να ξυλώσω, θα κόψω και τις ταινίες τώρα από πίσω όλες. Θα τα αφήσω ελεύθερα. Χάλασε και σαν η ταινία, ε. Γάμο το και ήθελα μια ταινία. Θα τις ξυλώσω τώρα εγώ. Με το που την ανοίξα αυτή, θα τα σπάσει. Αυτή έχει παγώσει τώρα, μόλις τα δουν αυτά, παγώνουν. Το ψυγείο στο βάλω ξενοφοντάς. Όχι. Ο ξενοφόρος μου έκανε αυτό. Αυτά τα δώρα, καταλαβαίνεις. Αυτή είναι μαξιμό μοντέρνα, μα πρέπει να βάλει μέσα στην πλεξούτα να μου περάσει μοντέρνα κλειψάκια. Δεν υπήρχε το FC, δεν είχε τέτοια κλειψάκια. Αυτό είναι πολύ μοντέρνο, είναι από όργανο. Αυτό είναι από FC, το οποίο δεν ξέρω πηγαίνει, αλλά είναι κάτι σαν σέσμα της δημοκρασίας είναι αυτό. Ξέρω που πηγαίνει, έχει τρεις υποποιές. Ναι, και πάει στη μία. Ναι. Μεσαία είναι γεμάτη κάπω, πού την πηγαίνουμε. Κατάλαβε ότι κάτι έχουν βάλει λάθος. Και οι τρεις είναι γεμάτες σε μένα. Αυτό μπορεί να έχει. Όχι, ρε, εσύ, η μεσαία σου είναι κλειστή εδώ πέρα. Ναι. Τι κλειστή, ταπομένη. Ναι. Όντως. Ναι, ρε, επιλέξεις το λινάκι και βίδα. Όντως. Τώρα τραβά το σολάκι και θα βάλουμε ένα σολάκι από εκεί μέχρι εκεί. Να, λύθηκε εδώ.
Εγώ το έπιξα με το χέρι μου και έγινε και τις γεμάτες. Όντως τώρα. Ναι. Κάτσε στο σολάκι, κάτσε κάτω από. Και έχει και άλλες δύο υποπιέσεις, τις οποίες είναι, οι οποίες είναι κλεισές με τον ίδιο τρόπο. Όλες οι κλεισές. Και οι τρεις είναι κλεισές υποπιέσεις. Και οι τρεις είναι κλεισές. Ναι, είναι με τον ίδιο τρόπο που σε έδωσε αυτό. Δεν πρέπει να είναι οι τρεις, μία που έχει πάθει και ένα άλλο. Θα δουλέψει, λες. Ξέρω κι εγώ. Άμα δείξεις εσύ ποιος. Το δικό μου πάντως σίγουρα όχι ακόμα. Σίγουρα? Όχι. Μονορότερο ρε, για να μην και πολλά. Βάρα. Μπράβο. Μην φωνάζεις πολύ να ακούμαστε εμείς. Πείτε τα όπως θέλω να ακούτε στο κουστιά μου. Σου φέρω και εγώ, περίμενα. Αυτό που βάζω εγώ πράγματα, όλοι τα πετάνε, όλοι τα βγάζουν. Δεν συστρέφονται. Έλα. Φέρτε αυτό, να σου φέρω κάτω. Αυτό ήθελα να κάνω. Καλά μπορείτε, Χορχέ. Μπαμπαμε. Χορχέ, καλήσω όταν άκουσες 7 φορές γι' αυτό. Εκεί που καθόμασταν, λέμε, άντε να βάλουμε στο δεξί. Μπορώ να καταλάβω ή δεν δουλεύει να πάει. Να φύγεις τώρα, εσύ που δεν μας βοήθησες καθόλου. Α, εγώ είμαι, μαλακά. Σωληνάκια θέλουμε. Έχω. Τι, έχει κι άλλες ανοιχτές. Ναι, ρε, σου λέω και οι τρεις κλειστές είναι αυτές εδώ. Ναι, αλλά πού πηγαίναν οι δύο. Η μία θα τη βάλουμε στο. Η μία πάει στο κούλερ, η άλλη πάει από εδώ πέρα κάτω και η άλλη τη φέρνει εδώ πέρα. Εκεί που τερματίζουν, τι έχει. Έχει κάτι είναι ανοιχτό. Έχουμε πενσάκι τέτοιο συγκεκριμένο. Ανοιχτές είναι. Αυτό θέλω να δω. Πιστεύω ότι κάτι είναι ανοιχτό. Τώρα κουτάκι. Ναι, αφού δεν πάνε πουθενά. Nice. Έχω και το FD έβγαλα χθες. Πάμε και εκείνες. Πάρτε σωληνάκια να έχουμε. Θα παραγγείλω, ναι, τώρα θα παραγγείλω. Α, και αυτά έχουν αλλάξει όλα, τα βλέπεις εδώ. Όλα είναι καινούργια και αλλαγμένα. Καλή φάση. Πάλι μια μπαταρία εσύ. Γιατί έχεις χαμηλώσει τη φωτεινότητα. Πώς θα γίνει τώρα που τρώω βίντεο. Όχι, όχι, όχι. Εδώ μία, δύο πηγαίνει. Αυτή εδώ δίνει υποπίεση στο τέτοιο. Ε. Αυτή εδώ πάει κάπου. Βλέπετε, χαμός γίνεται υποπίεση εδώ. Αυτή εδώ πηγαίνει σε αυτό το διζάκι. Το οποίο νομίζω αυτό ελέγχει την OMP, αν δεν κάνω λάθος. Ωχ, γυαλισμένη, ε. Αυτό τόσο καιρό και δεν το κάνω. Αυτό σας λέω τόσο καιρό και το κάναμε. Κάτσε και εδώ, τι είναι αυτό. Α, βγάζει τον αέρα αυτή. Ναι, αυτός πρέπει να είναι βαλβίδα ρυθμιστής ρελαντή. Ή κάνει bypass από εδώ και θέλει να βγει άλλο τέτοιο. Παιδιά, και από εδώ πρέπει να βάλουμε. Α, αυτή είναι που πηγαίνει στο Ιντερκούλερ. Ναι, και... ναι, στο... ναι, και εγώ λέω αυτό θα πρέπει να βγαίνει. Κάτσε, περίμενε. Ναι, ναι, βγαίνει Ιντερκούλερ. Ναι, αυτή είναι για το Ιντερκούλερ. Εδώ έχω σωλήνες τρεις. Τι τα. Σκέφτομαι ότι αυτές είναι... Τα. Για πλαστικά, ναι, ναι, έχω. Εντάξει, δηλαδή, πάρα αυτά, να έχουμε διάφορα... Γεννά ένα σωληνάκι την πρώτη υποπίεση, μπαίνει σε TAF, φεύγει πάει στην άλλη υποπίεση και από την άλλη πάει ξανά στην άλλη υποπίεση. Έτσι, άρα τις δύο υποπιέσεις έχει κάνει μία. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε δύο διαφορετικά μπορούμε να πάρουμε, αλλά έχω και TAF, περίμενε. Εδώ αντιστέχουν διάφορα πράγματα. Αποβόλησε το μικρό. Κράτα λίγο, να τραβήξω το θέλος. Και κάπου βρήκα και ένα μετάφτορα, εδώ ήτανε. Όχι εκεί, βρήκα ένα σωληνάκι μετάφτορα. Μπορείς να εδώ μέσα. Όχι. Τώρα το βλέπω, είναι πολύ γαμό. Αυτά είναι το παιδί, δεν είναι, όχι δικά σου. Δικά μου όλα αυτά, αλλά κάπου έχει ένα σωληνάκι μετάφτορα. Το είδα πριν από λίγο κάπου. Τέλος πάντων. Εδώ δεν δηλαδή, έχει κάνει άλλη. Resurrection. Να βάλω πιο μετά το βιβλίο ένα TAF. Όχι, κάπου βρήκα TAF. Και ψάχνω να το βρω, κάπου το είδα πριν από λίγο. Μήπως ήταν εδώ μέσα. Το βρήκες. Yeah. Και εγώ το είδα κάπου και λέω που είναι. Άνα γεια σου, αυτό είδα. Και διπλό και τριπλό έχω. Και κάπου έχω και καινούρια τέτοια γαμώτα. Έλα. Και διπλό και τριπλό. Ναι. Βασικό, τριπλά είναι όλα. Μεταλλικό, ας χρησιμοποιήσω το μεταλλικό. Το τριπλό θέλω. Ναι. Θέλει το. Το τριπλό, αλλά το δώσουμε αυτό, το βλέπω πολύ ταλαιπωρημένο. Το διπλό θέλω. Το διπλό. Όχι, ένα να πηγαίνει και δύο να βγάζει.
Από ένα πες βγάζει σε δύο. Λοιπόν. Του δώσουμε τα λεκόγια σίγουρα. Κάντε. Βγάλε τα και τα δύο. Αυτό. Ναι. Βγαίνει. Φίλε, να τα μαζεύω στη... όλα κλειστά με τάπες, μαλάκα. Πιάστηκε το τέτοιο μαλάκα. Πιάστηκε. Πού πιάστηκε. Ναι, σε. Κλαίω. Αυτό είναι εδώ. Έλα. Θα το περάσουμε εδώ. Τώρα θέλει εδώ. Έχει βγει η κολοτρυπίδα μου, το ξέρω, δεν είναι τίποτα. Το ένα το ταφ. Ωραία, πάρτα, πού το φέρνω ο Αλέξης τώρα. Φέρε και να το κόψουμε μία αυτό. Δεν χρειάζεται να το δώσω, το κόψω εδώ. Βάλω το ταφ εκεί, ρε. Τι να το βάλω εδώ τόσο μακρύ. Ναι, και προ τα πού θα πάει αυτό, πού πρέπει να πάει. Αυτό από εδώ ναι. Θα πρέπει να κλείσει με το τρίτο. Ναι. Εκεί που έχει πάλι την τάπα να βγει και να μπει και μετά. Ναι, από... εδώ. Έχω καλή τάπα. Εκεί ναι. Είναι πάλι τάπα, είναι. Εκεί ναι, να μπει εκεί και ναι. Μετά την άλλη. Άρα τα δύο αυτά να ενωθούν σε αυτό. Ναι, και μετά η άλλη από εδώ φεύγει και οδηγείται κάπου εδώ. Θα κοιτάξω καλύτερα λίγο κάτω από το κούλερ σου. Ναι, έχει εδώ κάτι. Ναι, αυτό και την οδηγάει εδώ. Από εδώ φεύγει βέβαια μία και πάει αλλού. Δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, και αυτή η τέταρτη την οδηγά. Καλά είναι αυτή. Καλά, αφού είναι τα απομένει, δεν χρειάζεται να πάρει από δύο και να το πα σε μία, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε, όπως είναι. Τι να σε πω, μπορεί να πρέπει να δουλεύει για αυτή κάπως. Δεν είναι τα απομένει. Καμία από τις δύο. Ναι, αλλά από ό,τι μου λε τώρα βγάζει δύο υποπιέσεις στο δικό σου, οι οποίες ενώνονται σε ένα σόλινα. Το ίδιο πράγμα είναι. Στο δικό σου, ναι. Ναι, στο δικό μέσα, στο άσπρο. Και τι δεν χρειάζεται, πώς θα δουν, αφού εδώ είναι ευλωμένε. Τώρα δεν θα είναι ευλωμένε. Ναι, υποπιέσεις είναι. Σημασία έχει να πηγαίνει μία υποπίεση εκεί που πηγαίνει, να καταλήγει στο μία. Το ότι είχε δύο σε μία δεν, είναι, δεν λέει κάτι. Και εδώ όμως είχε και τις τρεις κλεισές. Εντάξει. Τώρα θα είναι οι δύο ανοιχτές. Ναι, να πηγαίνουν όμως εκεί που τραβάνε. Αυτό είναι η σημασία. Να τερματίζουν κάπου υποπιέσεις είναι το νόημα, καταλαβές. Όπως πάνε ακριβώς ο δικός του ευσύ θα πάνε. Καλά. Εντάξει. Τώρα πώς θα δουλέψει. Πού καταλήγουν το θέμα. Μπορώ να εδώ, δω. Στη μακαρονάδα που έχει το ευσύ από εδώ πέρα κάτω. Να σα πούμε και τα μεταλλικά. Κατάλαβε. Βλέπω όλη τη μακαρονάδα εδώ να. Γαμώ το κορδονάκι του γάμου. Τι λέξα εδώ γύρω γύρω γύρω. Στη μακαρονάδα τη βλέπω όλε οι πάρπε όμω εδώ πέρα. Βέβαια, τώρα λογικά ή αυτή είναι ή αυτή. Γαμημένη. Αυτή που πάει. Πάει και αυτή στο τέτοιο την είδα. Ναι. Λογικά είναι αυτή και από σένα. Αυτή τράβα λίγο. Είναι θα πάει, ναι, θα δούμε. Εσένα λογικά την φέρνει ή εδώ ή εδώ. Ναι. Αυτές εδώ πέρα. Κατάλαβες ναι. Είναι τώρα. Κι όμως it's alive και έχουμε μείνει από βενζίνη, μάγκες. Σβήνει συνέχεια από βενζίνη, δείτε το δείκτη και ψάχνουμε βενζινάδι και δεν βρίσκουμε.